Ονομάζομαι Παντελής Ασλάνης, Executive Chef, μαζί με το βοηθό μου Μανώλη Σκιαδάς. Θα σας παρουσιάσουμε ένα γιορταστικό πιάτο, το λεγόμενο μπρισκέτ, στήθος μοσχάρι. Θα το τοποθετήσουμε πάνω σε ζυμαρικό, λεγόμενη σχεδία, το οποίο το έχουμε γκραντινάρι με μασκαρπόνε τυρί και τυρί παρμεζάνα. Γίνεται η όλη διαδικασία κανονικά βράσιμο ζυμαρικών, από εκεί και πέρα λύφουμε με τυρί μασκαρπόνε, γκραντινάρισμα στο φούρνο. Το μοσχάρι μπρισκέτ είναι από πλευρά στήθος μόσχο, αλλά το πιπερώνουμε κανονικά, αλάτι, πιπέρι, λίγο ρίγανη και το περνάμε ελαφρώς σε σοτάρισμα από τηγάνι. Ανάλογα με τη βαθμό ψησίματος, ό,τι θέλει ο πελάτης, rare, medium ή καλοψημένο, γίνεται η διαδικασία στο τηγάνι και αποτελειώνουμε βαθμό ψησίματος μπρεζέ στο φούρνο. Βασικά υλικά, κρεμμύδι φρέσκο, σπανάκι φρέσκο, μανιτάρια πορτομπέλο, διάφορες φύτρες, το λεγόμενο σκηνόπρασο, καλαμπόκι και δαμάσκηνο. Η βασική μας σάλτσα είναι σάλτσα ψητού, την οποία θα την μαρινάρουμε, θα ψιλοκόψουμε μέσα δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι. Γίνεται σουτάρισμα όλων των υλικών, σβήσιμο με κρασί πάλι και ενσωματώνουμε τη λεγόμενη demi-glace, συν τα υγρά που θα μας βγάλει το υλικό από το σουτάρισμα. Θα δούμε και τη διαδικασία βήμα-βήμα στην κουζίνα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την παρασκευή του πιάτου. Σαν βασικό υλικό το μοσχάρι, αφού ρίξουμε ελαιόλαδο και τα αφήσουμε λίγο να κάψει, κάνουμε σοτάρισμα. Ανάλογα με το βαθμό ψησίματος που μας έχει ζητήσει ο πελάτης, κάνουμε και την όλη διαδικασία στο τηγάνι. Αφήνουμε λίγο το λάδι να κάψει και προσεκτικά ρίχνουμε το κρέας μας μέσα. Συγχρόνως ξεκινάει και η διαδικασία για τη γαρνιτούρα του πιάτου. Ενσωματώνουμε φρέσκο κρεμμύδι. Ελαφρύ σοτάρισμα μαζί με το σπανάκι. Αλάτι. Λίγο πιπέρι λευκό και τα αφήνουμε ίσα ίσα να μαλακώσει και να φαίνεται όμορφο και ζωντανό το σπανάκι μας. Εδώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει και θωρακίζει το κρέας εξωτερικά και κάνουμε τη διαδικασία αυτή ώστε να κρατήσουμε εσωτερικά τα υγρά από το κρέας, να μην στεγνώσει εντελώς. Σαν κομμάτι το κρέατος βλέπουμε ότι σένει και λίγο λίπος είναι από το στήθος του μοσχαριού. Σε ένα άλλο τηγάνι ξεκινάμε σοτάρισμα, αφού κάψει το λάδι, σοτάρουμε ελαφρώς και τα μανιτάρια μας. Κάνουμε σβήσιμο το κρέατος με χρυσή σάμινα. Και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ. Αλάτι, πιπέρι και στα μανιτάρια. Εδώ ανάλογα με το βαθμό ψησίματος, εδώ έχουμε ένα στάδιο rare προς medium. Αν μας το έχει ζητήσει ο πελάτης σε αυτή τη φάση, μπορούμε να το βγάλουμε. Προσθέτουμε λίγο φρέσκο αρωματικό βούτυρο και γλασάρουμε κατευθείαν τη σάλτσα μας. Θωρακίζουμε εξωτερικά μανιτάρια και κάνουμε πάλι σβήσιμο
με τόπιο κρασί. Είμαστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσουμε το στήσιμο του πιάτου. Ξεκινάμε τη διαδικασία στισίματος του πιάτου. Εδώ έχουμε φτιάξει τη σχεδία ζυμαρικών. Ζυμαρικά νούμερο 2 τα βράζουμε κανονικά χωρίς να τα έχουμε κρυώσει. Τα ενώνουμε. Τυρί μασκαρπόνε από πάνω, παρμεζάνα και λίγο στο φούρνο ίσα ίσα να χρωματίσει. Το βλέπετε ότι είναι ενσωματωμένο και άμα το γυρίσω από την άλλη πλευρά θα δούμε ότι θέλουν τα ζυμαρικά από κάτω. Λοιπόν, εδώ έχουμε φύτρες, σκόρδο και πατζαριού. Θα κάνουμε ένα μικρό ντεκοράκι εδώ. Σαν βασικό υλικό στη σάλτσα μας έχουμε το δαμάσκηνο, το οποίο το έχουμε σοτάρει και ψιλοκόψει μέσα στο τη σάλτσα demi-glace. Ενσωματώνουμε μια ζεστή σάλτσα εδώ. Σαν βάση λασαρισμένα καρότα, κρεμμύδι φρέσκο και λίγο καλαμπόκι. Όλα απλά είναι σοταρισμένα και σβησμένα με κρασί. Προσθέτουμε τη σχεδία μας. Το σπανάκι το οποίο έχουμε σοτάρει. Φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο και βάζουμε και τα φρέσκα μανιτάρια μας. Προσεκτικά αφαιρούμε το τσέρκι και πάνω βάζουμε το κρέας. Το γιορτινό μας πιάτο, μπρίσκετ μόσχο, συνοδευόμενο με σχεδία ζυμαρικών και φρέσκα λαχανικά. Μανώλης Σκιαδάς και Ασλάνης Παντελής, executive chef στο εστιατορείο Pasta Cinque. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή χρονιά. Στήθος μόσχου μπρεζέ με σάλτσα δαμάσκηνο πάνω σε σχεδία ζυμαρικών και λαχανικών. Υλικά. Θα χρειαστούμε στήθος μόσχου, σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, άνηθο, σάλτσα με δαμάσκηνα, ζυμαρικά νούμερο 2, τυρί μασκαρπόνε, τυρί παρμεζάνα, ελαιόλαδο, κρασί, κατά προτίμηση χρυσή σάμενα, μανιτάρια σαμπινιόν. Σοτάρουμε το στήθος μόσχου και σβήνουμε με το κρασί. Σε άλλο σκεύος, σοτάρουμε το σπανάκι, το κρεμμύδι, τα μανιτάρια και σβήνουμε με κρασί. Βράζουμε τα μακαρόνια και ετοιμάζουμε τη σχεδία. Στρώνουμε τα μακαρόνια, τα λίβουμε με μασκαρπόνε και παρμεζάνα. Ψήνουμε στο φούρνο και βγάζουμε προσεκτικά για να διατηρηθεί το σχήμα. Στο τέλος, σοτάρουμε τα δαμάσκηνα και τα σβήνουμε με κρασί. Προσθέτουμε σάλτσα ψητού μέχρι να δέσει. Στείνουμε το πιάτο σύμφωνα με την δική μας προτίμηση. Καλή σας όρεξη!